χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ναυτικός είναι υπομονή, θέληση συνεχώς να επιμορφώνεται και υπευθυνότητα. Να είσαι υπεύθυνος. Αυτά πιστεύω ότι είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ναυτικού επαγγέλματος είναι ότι είναι ενδιαφέρον επάγγελμα. Δεν συνάντας τέτοιο επάγγελμα στις δουλειές της εταιρείας. Και πιο κερδοφόρο από τα στεριανά επαγγέλματα, ειδικότερα στις μέρες που ζούμε. Διαφορές στην καθημερινότητα των φορτηγών πλοίων δεν υπάρχουν. Διαφορές υπάρχουν όσον αφορά το operation του κάθε είδους του φορτηγού πλοίου. Λέω φορτηγά γιατί εγώ δεν έχω κάνει σε άλλο τύπο πλοίων, τάγκερ κλπ. Και τα δύο, όλα τα είδη των φορτηγών πλοίων πηγαίνουν σε όλα τα λιμάνια. Η καθημερινότητα είναι ίδια, απλώς αλλάζουν τα φορτία, μπορεί να αλλάζουν, αλλάζει το περέσιο. Τα πλεονεκτήματα μιας μικρής οικογενειακής εταιρείας είναι ότι έχει στελέχη, συναδέλφους οι οποίοι δεν αλλάζουν. Ειδικά σε αυτή την εταιρεία, εγώ όπως είμαι εγώ αποδόκιμος στην εταιρεία, υπάρχουν πάρα πολλοί συναδέλφοι. Και έχουμε αναπτύξει πολύ φιλικές σχέσεις, μάλιστα με δύο έχω γίνει κουμπάρος. Και είναι πάρα πολύ καλό γιατί βγαίνει καλύτερα η δουλειά μέσα στο καράβι. Τα χαρακτηριστικά του Έλληνα αξιωματικού, του εμπορικού ναυτικού είναι ότι είναι φιλότιμος και αυτό δεν το βρίσκεις σε ξένους συναδέλφους, γιατί συνάδελφοι είναι γι' αυτό. Είναι, πιστεύω, υπεύθυνος και λόγω του ότι έχουμε μία μεγάλη ναυτική παράδοση, αυτό το επάγγελμα αυτό έχει μπει πια στο αίμα μας, στο πετσί μας. Και νομίζω ότι είμαστε από τους καλύτερους που υπάρχουν, αν όχι καλύτερα, από τους καλύτερους που υπάρχουν παγκοσμίως. Θα συμβούλευα ένα νέο στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καταρχήν να ακούει αυτά που του λένε στη σχολή. Γιατί αρχίζουμε από το θεωρητικό και μετά το βασικό για μένα είναι τα δύο εξάμηνα, τα sandwich course που κάνουμε, να ακούει τους αξιωματικούς που έχει μέσα, να κρατάει τα καλά όσον αφορά εκείνον και να διώχνει τα κακά και να είναι υπεύθυνος.